Σας φίλοι και φίλες του Minecraft. Σήμερα θα σας δείξω ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στο Minecraft. Θα σας δείξω τα υλικά που χρησιμοποίησα, αν θέλετε να φτιάξετε και εσείς. Λογή, παίξτε τον επιλεγμένο κόσμο. Αυτό εδώ είναι το γήπεδο, αλλά αυτό εδώ είναι για τα εισιτήρια, αν θέλετε το κάνετε, αυτό δεν είναι αναγκαστικό. Οπα. Εδώ βλέπετε το ticket, σε ταμπέλα το έχω, και εδώ είναι ο χώρος των εισιτήριων, φτιαγμένο από τζάμι και τούβλα, και εδώ είναι η πόρτα, έχω βάλει μοχλό και μέσα έχω βάλει ένα τραπεζάκι, τίποτα. Έχει διαστάσεις 5 μπλοκ πλάτος και 6 μπλοκ μάκρος και 4 μπλοκ ύψος. Δεν θα σας πάω όμως εγώ στο γήπεδο, θα σας πάω να δείτε το πάρκινγκ που μπορείτε να φτιάξετε αν θέλετε, αλλά πιστεύω το εισιτήριο είναι πιο σημαντικό αν θέλετε να φτιάξετε κάτι. Εδώ βλέπετε το δρόμο, εδώ μπροστά, αυτός είναι ο δρόμος που έχω φτιάξει με πέτρινη πλάκα. Και δίπλα φαίνεται το πάρκινγκ. Θα σας το δείξω μετά. Αυτό εδώ είναι, όχι αυτό εδώ δίπλα. Αυτό είναι το γήπεδο. Να το πάρκινγκ. Πάμε να μπούμε μέσα λίγο να δείτε. Το έχω φτιάξει με σίδερο και αυτό με επίσης σιδερένια πόρτα και μοχλό. Και μέσα το έχω βάλει λαψόπετρα για να φωτίζεται. Να δείξω λίγο και την ταμπέλα. Πάρκινγκ. Για να μπούμε μέσα να δείτε το χώρο. Ελπίζω να σας αρέσει. Εδώ βλέπετε. Στο βάθος. Εγώ το έχω χωρίσει σε κομματάκι γιατί δεν ήθελα να κάνω όλο μαζί. Δεν πιστεύω ότι θα φαινόταν τόσο ωραίο. Αλλά εσείς όπως θέλετε το φτιάχνετε με τη λαψόπετρα ή βάζετε κάτι άλλο αν θέλετε ή δεν βάζετε και καθόλου. Είπαμε το πάρκινγκ είναι το τελευταίο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Είναι το πιο ασήμαντο από όλα δηλαδή. Αλλά εγώ το έφτιαξα για να δώσω ιδέες, μην το θέλετε κι εσείς για να φτιάξετε. Να πάμε λίγο και εδώ. Σας δείξω. Ορίστε. Αυτό ήταν το πάρκινγκ. Μέσα του έχω βάλει πέτρινη πλάκα. Εδώ το κάτω όπως βλέπετε. Αυτό εδώ είναι πέτρινη πλάκα. Και ήρθε η ώρα για το γήπεδο. Το πιο βασικό. Δεν θα πάω πετώντας όμως. Αφήστε το όλο. Θα γυρίσω το πλάνο και πάμε. Θα μπούμε σε μια πόρτα εδώ. Κάτι να έχω αφήσει ανοιχτή, εντάξει. Μπαίνουμε εδώ μέσα. Έχω φτιάξει και άλλες 3 εισόδους, θα τις δούμε στο πέρασμα. Και εδώ αυτά εδώ είναι οι προβολείς που έχω φτιάξει για να φαίνεται καλύτερα, για να φαίνεται το γήπεδο, γιατί άμα ανοιχτώσει είναι εντελώς κοντά, δεν φαίνεται τίποτα, μα τίποτα. Έχω βάλει πολλούς πέρα πέρα και εδώ αυτοί εδώ, 2 και 2 απέναντι, είναι για να φωτίζουν το γήπεδο. Και θα σας προχωρήσω λίγο από εδώ. Ενώ αριστερά σας μπορείτε να δείτε και τις άλλες εισόδους. Και αυτό εδώ το έχω φτιάξει με πέτρα και από πάνω έχω βάλει κάγκυλα. Σας δείξω λίγο και κάτι άλλο. Εγώ
Εγώ έφτιαξα και διάδρομο για να τρέχουν οι δρομείς, αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι τόσο... Είπαμε, αυτά τα έχω φτιάξει για να σας δώσω ιδέες. Τώρα δεν μπορώ να σας πάω να δείτε όλο το διάδρομο. Το κάτω του βλέπετε. Και 100. Και εδώ είναι το γήπεδο. Θα σας φανεί λίγο παράξενο, αλλά το έχω φτιάξει με σίδερο. Το τέρμα και τις γραμμές. Και για σημαία και ακόμη έχω βάλει δαυλούς. Αλλά μπορεί να σας φαίνεται παράξενο, αλλά με τους δαυλούς, άμα είναι νύχτα, φαίνεται πολύ ωραία τα τέρματα. Πάρα πολύ ωραία. Τα δίχτυα τα έχω φτιάξει με κόκκινο και άσπρο μαλλί. Δεν βέστε το βλέπετε. Και τα ίδια είναι απέναντι. Θα σας δείξω λίγο από πανοραμική θέα πως φαίνεται από ψηλά. Πιστεύω είναι πολύ ωραίο. Μου πήρε αρκετές μέρες, μπορώ να πω, για να το φτιάξω. Ή μπορώ να πω αρκετές, πολλές. Τουλάχιστον 10. Αλλά άξιζε τον κόπο, θέλω να πιστεύω. Να έχουν και πιο ψηλά. Και εκεί πέρα, εδώ. Αυτό εδώ είναι το χωριό δίπλα από το γήπεδο. Και αριστερά βλέπετε κάτω το πάρκινγκ, ο δρόμος από μπροστά. Και αυτό εδώ φαίνεται όλο το σύνολο. Αυτό ήταν για σήμερα, γεια σας. Και αν θέλετε να παρακολουθήσετε περισσότερα βίντεο Minecraft, εγγραφείτε στο κανάλι μου. Αντίο.